Σουανάκια μου πολύ αγαπημένα, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλη την Ελλάδα. Και έτσι εγώ, ως Αντώνης Κούκεν, μέσα από το κανάλι αυτό, με 120.000 συνδρομητές που με βλέπετε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, Βέλγιο, Γερμανία, Ρωσία, Νότιος Αφρική, με βλέπετε στην Αυστραλία, με βλέπετε στην Αμερική, στη φίλη μου την Πέννη εκεί πέρα και στην φίλη μου την Ελένη, και σε άλλους πολλούς που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, διότι βρίσκομαι σε μεγάλη αγωνία όπως και εσείς, και κατά αποκλειστικότητα σήμερα κάνουμε αυτό το έκτακτο και έχουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Χειροκρότημα, χειροκρότημα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αγωνία και να δώσουμε την ευκαιρία τόσο στους υποψηφίους να καταλάβουν ποιοι τελικά θα βρεθούν στην κατάλληλη θέση για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ένα μεγάλο μπράβο σε όποιους εκλεγούν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αυτές οι εκλογές να μην είναι αμερόληπτες, αμόλυτες, να μην είναι αξιοκρατικές. Διότι ως γνωστόν στον ελληνικό λαό ό,τι και αν συμβεί, όπως και αν πνιγεί, τους ίδιους, όχι τους ίδιους ρε παιδί μου, αυτή τη φορά θα γίνει η μεγάλη αλλαγή. Και μάλιστα έχω πολύ μεγάλη αγωνία, διότι τα αποτελέσματα εμπιστευτικά θα έρθουν στα χέρια μου σε μερικά λεπτά και δεν ξέρω ήδη τι έχει έρθει εδώ στους συνεργάτες, τι έχει έρθει πρώτα για να δω. Εδώ, τι είναι αυτό. Α, εδώ έχουμε τον Ζαμπίδη, τον θυμόσαστε. Ήταν το παλτό του Survivor, αν δεν κάνω λάθος. Σε όποια αθλήματα και αν συμμετείχε, πάτωνε ο άνθρωπος και δεν έπαιρνε καμία νίκη, έχοντας ως αποτέλεσμα η ομάδα του να πηγαίνει εκεί που τις άξιζε, στα τάρταρα. Αλλά νομίζω στην πολιτική, ας τον διαφημίσω κιόλας, θα πάει καλά. Και με ποιον είναι μπροστά? Α, Αττική μπροστά με τον Νίκο Χαρδαλιά. Να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν αυτά. Τι άλλο έχει έρθει εδώ στο συνεργατολόι? Εμπιστευτικά, λέστε να είναι ο φάκελος αυτός με τα αποτελέσματα, για να δω. Έχω αγωνία. Τι λέει? Αττική μπροστά. Και ποια είναι αυτή που βάζει σταυρό στον εαυτό της? Μια αργυράκι βασιλεία. Ποια είναι? Ξέρετε τη βασίλο? Για. Α, δίπλα λέει πραγματικά το όνομα αυτό με το οποίο είναι καλλιτεχνικά. Ναι, τώρα κατάλαβα ότι η Βασίλο, λοιπόν, η Αργυράκη είναι η Μπέθη και συμμετέχει λοιπόν και στηρίζει, θέλει να γίνει όχι, δεν θέλει να γίνει υποψήφια περιφερειάρχης αυτή Αττικής, θέλει να γίνει, βρε παιδί μου, αυτή που θα είναι η συμβουλατόρισα του Χαρδαλιά, διότι αν δεν το έχετε καταλάβει καλά, στηρίζουν πολύ τον Χαρδαλιά, διότι δεν ξέρω αν θα βγει, δεν έχουν έρθει ακόμα τα αποτελέσματα. Αττική μπροστά λέει με τον Νίκο Χαρδαλιά. Είναι σίγουρο ότι η Αττική θα πάει πάρα πολύ μπροστά και με την επόμενη βροχή θα μετακινηθεί, θα φτάσει στον Πειραιά. Οπότε έχει δίκιο ο Νίκος Χαρδαλιάς που το μότο του είναι Αττική μπροστά. Είναι η Αττική η πλωτή που θα φτάσει στον Πειραιά και μετά μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αίγινα. Οπότε, όλοι εμείς οι Αθηναίοι, θα δω και την αδερφούλα μου, την Κορκό στην Αίγινα, την Εντυψιά μου, τον γαμπρό μου, τη Ματάμ Πελατζή και όλους εκεί, βρε παιδί μου, θα πάρουμε και κανένα φιστίκι και στην Αίγινα όσοι με βλέπετε. Πολλά φιλιά, σας αγαπώ. Αλλά ούτε και αυτό μου κάνει. Δεν είναι αυτός ο φάκελος. Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα περιμένουν όλοι μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες και εγώ, ως Αντώνης Κούκεν, έχω την αποκλειστικότητα. Διότι ο φάκελος που θα έρθει είναι άκρος εμπιστευτικός, απόρριτος. Και δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχω κανένα θέμα με το YouTube που βγάζω τα αποτελέσματα πρώτος. Και πιστέψτε με, τα αποτελέσματα αυτά είναι τα οριστικά. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, βρε παιδί μου, που έχεις αυτή την επιφύτηση και δεν την έχεις συγχρόνως. Είναι δηλαδή σαν να είσαι η πυθία και να έρχεται ο κάλχας και να σου κάνει προβοκάτσια και να σου λέει τα δικά μου τα αποτελέσματα είναι πιο αντικειμενικά και πιο σίγουρα, διότι εγώ είμαι ο Sky, το Star, το Alpha και τα ξέρω καλύτερα από σένα, αλλά δεν τα λέω. Εμείς θα τα πούμε. Και βλέπω λοιπόν, έρχεται ένας συνεργάτης, κρατάει με ένα φάκελο, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο φάκελος αυτός και έχω αγωνία, καρδιοχτυπάω. Ούτε στο Fame Story, βρε παιδί μου, να συμμετείχα σε αυτό που είναι πιο τρας από τρας. Και όποιοι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει τρας,
Ανοίξτε ένα κάδο απορριμμάτων και κοιτάξτε πόσα σκουπίδια έχει μέσα. Έτσι ο τηλεοπτικός φετινός τροβάς έχει, μιλάμε, πολλά ποιοτικά διαμαντάκια να βλέπουμε και να εμπλουτίζουμε με περισσότερο σανό τους εγκεφάλους μας. Έλα, έλα, ναι, ήρθε, νομίζω ήρθε ο φάκελος, ηρεμία, ηρεμία. Ας έρθει ο φάκελος λοιπόν. Ιδού ο φάκελος, τσονάκια μου, κοιτάξτε τον. Εγώ δεν βλέπω τη γράφη, αλλά απόρριτο, αποτελέσματα εκλογών 8 Οκτωβρίου 2023, de facto αποτελέσματα από την Sigma Logic. Τρομερό! Έχω την αγωνία. Δεν το πιστεύω. Θα καταρρεύσω. Δεν το πιστεύω, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τσόνα και μου τέτοιες εκπλήξεις. Πω πω, θα πέσουν δηλαδή αυτοί οι υποψήφοι από τα σύννεφα. Οι δε Έλληνες, δεν μπορείτε να φανταστείτε πως εμείς ψηφίζουμε πραγματικά για πρώτη φορά και θα ληφθούν οι ψήφοι μας υπόψη. Ευχαριστώ τη Sigma Logic για τα αποτελέσματα και μάλιστα που τα βλέπετε σε μένα εδώ, να σκουμποθώ και να σας τα μεταφέρω. Ξεκινάμε λοιπόν, Δήμαρχος Αθηναίων, ο Γούντιο Τρυποκάριδος, ανιψιός της Κούλας Μητσοτάκη, χειροκρότημα! Τρομερό, δεν το περίμενα αυτό, πραγματικά. Δεν έχει σχέση αυτό με την οικογενειοκρατία που λένε κάποιοι. Βγήκε με το σπαθί του ο Γούντι και νομίζω ότι μετά την Πανεπιστημίου και μετά το ότι έχει κόψει δέντρα και δεντράκια, τα έχει βάλει και με τις μουριές, έχει καταστρέψει και πλατείες πολλές, έχει βάλει και εκεί στο Σύνταγμα όλες αυτές τις σιδερένιες πυροστιές που τις έβαλε, τις έβγαλε, έκανε πολλά και το Ζάπιο το σκάβει και νομίζω ότι πραγματικά αυτή η τετραετία η Αθήνα μας θα πάει μπροστά για ακόμα μια φορά όπως δεν πήγε την προηγούμενη τετραετία. Την προηγούμενη τετραετία ήταν τετραετία δοκιμής, συγχωρέστε τον, τα λεφταδάκια έπεσαν πολλά, αλλά δεν συμβαίνουν αυτά, βρε παιδί μου. Άνθρωποι είμαστε, δήμαρχους κάνουμε και τους ψηφίζουμε, οπότε μιλέτε. Πάμε λοιπόν, Δήμαρχος Ελληνικού και Αργυρούπολης. Χειροκρότημα, όχι, προκαταβολικά, μην χειροκροτάτε προκαταβολικά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, είναι ο Γιάννης Κωνσταντάτος, χειροκρότημα! Συγχαρητήρια Γιάννη. Ο Γιάννης έχει κάνει κάποια πραγματάκια στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό αρκετά καλά και νομίζω ότι έχει μια παρουσία αξιοπρόσεκτη. Πάμε τώρα όμως στο Δήμαρχο Αλίμου που εκεί υπάρχει μεγάλη αγωνία. Τα είχε βάλει και με τα διάφορα μπαράκια που έχουν φτιαχτεί στις παραλίες και είναι υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης. Ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι σε αυτά που τουλάχιστον δείχνει, πιστεύετε με τσονάκια μου, έχει κάνει πραγματάκια και αν δεν έχετε καταλάβει ποιος είναι, είναι ο Ανδρέας ο Κονδύλης. Χειροκρότημα! Πάμε λοιπόν στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι, όχι αυτό βρε παιδί μου που πετάνε όταν ρίχνουν το σταυρό οι παπάδες, πετάνε και ένα περιστέρι, μάλιστα ένα περιστέρι αντί να πετάξει, να πάει λίγο προς τη θάλασσα και να φύγει, είχε πάει, το θυμόσασε αυτό, που πήγε λοιπόν το περιστέρι και γύρισε, κάθισε πάνω στην κεφάλα του Καρατζαφέρη και του ρίχνε μια κουτσιλιά, παχουλή και δίσοσμη για να φανεί ότι και τα περιστέρια εκτιμάνε τους πολιτικούς και τους δείχνουν το σέβας που τους αξίζει και τους αρμόζει. Οπότε, Δήμαρχος Περιστερίου, ο Ανδρέας Παχατουρίδης. Χειροκρότημα! Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στην Πάτρα. Στην Πάτρα λοιπόν θα βγει ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολλά για την Πάτρα, δεν παραπονιούνται οι πατρινοί και καλά κάνουν γι' αυτό, και βρίσκεται πολλές φορές στον θόκο του Δημαρχείου και είναι ο Κώστας ο Πελετίδης. Χειροκρότημα!
Θέλω όμως τώρα να πάω στη Θεσσαλία και να σας πω, εσείς συντοπίτες μου, Θεσσαλή, είμαι γέννημα θρέμα τρικαλινός, το ξέρετε, φαίνεται και από την τοπιολαλιά μου που είναι πιο βαριά, βρε παιδί μου, πιο κουτσουρημένη, και επειδή πρόκειται να πάω και σαπάν, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι όλο σακάτιδο στην Αθήνα, για να δω και τους δικούς μου, να δω και τη μανούλα μου, να δω και τους δικούς μου, θα πάω και θα βρω δήμαρχο Τρικάλων, το που λένε του Παπαστεργίου που τώρα είναι υπουργός, διότι η κούλα η αυτοκράτορα πάντα ανταμείβει τα καλά της τα παιδιά που την ακούνε και είναι υπάκουα. Είναι λοιπόν ο κολλητός του Δημήτρη Παπαστεργίου, πρώην δημάρχων είναι υπουργού, ο οποίος ονομάζεται Νίκος Σακάς. Μπράβο κύριε Νίκο Σακά, θέλω να σας συναντήσω και να συνομιλήσω μαζί σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα το θέλετε εσείς αυτό, διότι όποιος θέλει να μου δώσει συνέντευξη, στέλνει στο email αυτό, το βάζουν εδώ συνεργάτες, και εγώ έρχομαι να τα πούμε. Αν θέλετε και νομίζετε ότι αξιοκρατικά μπορείτε να κάνετε μια συζήτηση χωρίς να σας χαϊδεύει κάποιος τα ωραία σας οτία. Τα οτία είναι και ποντιακά εδέσματα, αν με ζυμάρει, καταπληκτικά. Πάμε λοιπόν τώρα στο Δήμαρχο Γλυφάδας. Εδώ μιλάμε, τι θα μου πείτε, στο Δήμο Γλυφάδας δεν ξέρουμε. Αφού το ξέρετε λοιπόν, καλά κάνετε και το ξέρετε. Για ακόμα μια τετραετία, εκεί λοιπόν βρίσκεται και κατοικεί και η Αργυράκη Βασίλου, η οποία στηρίζει φαντάζομαι και αυτή τον κύριο Γιώργος Παπανικολάου. Χειροκρότημα. Και ερχόμαστε στον αγαπημένο μου, σε αυτόν βρε παιδί μου, που τι να σας πω, είναι ο δήμαρχος της Κατραπακιάς, ο δήμαρχος της Καταβρεχτούρας. Δηλαδή σε κάποια φάση πήγε να κάνει τώρα να το παίξει και Πασταλάκης και να ανέβει όπως είχε πάει ο Πασταλάκης σε ένα σχολείο βρε παιδί μου και μπήκε κάτω από τα κάγκελα μόνο μια ανέλουρος, πήγε λοιπόν και ο Μπέος, περπάτησε έτσι με την προκύλα μπροστά, δεν είναι κακό, φαίνεται ότι τις μπύρες τις λατρεύει και τις πίνει 2-2 και έχει πιει και μέχρι και βαρέλι μπύρας εκεί, δηλαδή στο Oktoberfest που γίνεται στην Γερμανία. Αν ήταν εκεί ο Μπέος, μιλάμε, θα είχε εξολοθρεύσει τις μπύρες, τις χοντρές, με τις ποτήρες. Πήγε λοιπόν με την κοιλιά μπροστά, την γραβάτα εδώ και πήγε να ανέβει πάνω εκεί που τον καλωσόρισε μια ξανθιά δική του βέβαια. Τον καλωσόρισε και του είπε και πήγε να κάνει ένα άλμα να ανιδεί. Και έφαγε μια μπούφλα, μιλάμε, παραλίγου να δει τον ουρανό ανάποδα, αλλά το έσωσε και είπε είμαι καλά. Είμαι καλά. Άρα λοιπόν το καταλάβατε, μιλάμε για τον Δήμαρχο της Κατραπακιάς που με την ψήφο μας του δώσαμε λοιπόν το χρήσμα για ακόμα μια φορά Αχιλλέας Μπέος. Έλα χειροκρότημα. Αυτό δεν είναι χειροκρότημα. Αυτό μιλάμε είναι χειροκρότημα σφαλιάρας. Πόνασα, Θεούλη μου. Και πάμε, επειδή σας έχω στη μεγάλη αγωνία, εκεί που πέφτει το πολύ χρήμα, να ξέρετε, όλοι τρελαίνονται για να γίνουν περιφερειάρχες, διότι η περιφέρεια έχει πολύ χρήμα. Είναι αυτό που ο περιφερειάρχης κινεί τα νήματα, βρε παιδί μου. Και η κούλα, η αυτοκράτορα, για να σου δώσει το χρήσμα, πρέπει να σε αγαπάει πολύ και να έχεις συμπεριφερθεί με τρόπο πυθύνιο απέναντι στους ψηφοφόρους και φυσικά στα δικά του θέλω. Διότι όταν μιλάει η κούλα, όλοι οι δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, διοικητές, στα hospital και μητροπολίτες και παπαδαριό μαζί, ευτυχώς εκεί υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις που δεν σκύβουν και δεν φυλάνε χεράκι και δεν έχουν γονατίσει ακόμα, και η περιφέρεια έχει πολύ χρήμα, σειραίει άφθονο, και είναι οι περιφερειάρχες αυτοί που λένε πόσα λεφτά θα δώσουν στον κάθε πρόεδρο του χωριού, δηλαδή στην Πυρδικού Ράχη, στο Βλάση, εκεί που πάμε δηλαδή προς την Παναγία της Σπηλιά, δηλαδή ακόμα και εκεί που υπάρχουν κοινοτάρχες, τι λεφτά θα δώσουν στους δημάρχους για τα έργα και για όλα αυτά που γίνονται. Οπότε ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι ο ένας και ο μοναδικός, δεν το ξέρετε αυτό, είμαι σίγουρος, θα σας έρθει, μιλάμε, κεραμίδα. Την ξέφυγα την κεραμίδα, είναι ο σερίφης της Πανγελίας, αυτός που βρε παιδί μου, όταν μιλάει κουνά ένα δάχτυλο σε τέτοιο βαθμό, που θέλει δηλαδή να αντικαταστήσει το άλλο το δάχτυλο. Κουνούσε αυτό ενώ κατά βάθος είδε αυτό.
Οπότε είναι ο ένας συμβολητικός χειροκρότημα Νίκος Χαρδαλιάς. Πάμε. Χειροκρότημα. Χλιαρό χειροκρότημα. Δηλαδή μιλάμε. Ήταν ένα χειροκρότημα, βρε παιδί μου, που εμένα με ψυχοπλάκωσε, Νικολάκη. Αλλά σε είδα εγώ πραγματικά στο διαφημιστικό σου που σου είχα κάνει το μακιγιάζ και το Photoshop και τη μάλιστα τη Μελιτζάνα που συναγωνίζεται τη Μελιτζάνο μύτη του Κούλι, σου την είχαν μαζέψει ειλικρινά, αφού έλεγα σε κάποια φάση δεν αναγνωρίζω το Χαρδαλιά. Κούκλος. Μην το ακούσει όμως αυτό η κούλα μας, ότι σε αποκάλυψα κούκλο, την πρωτοκαθεδρία την έχει η ίδια. Πάμε λοιπόν τώρα στη Θεσσαλία. Θεσσαλία, σας έρχομαι εκεί. Κατά πάσα πιθανότητα 18 Οκτώβρη θα βρίσκομαι στη Θεσσαλία και θα ήθελα στο email αυτό, όσοι Θεσσαλοί είστε από τα διάφορα μέρη, Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και ειδικά στα Τρίκαλα που είναι πιο κοντά για μένα αλλά πάω και πιο μακριά, Φαρκαδόνα, Κρίνη, Βλοχός, Παλαμάς που είναι στην Καρδίτσα αυτά τα μέρη, αλλά είναι κοντά, επίσης στους Γεωργανάδες να μου στείλετε ένα email εδώ ή να γράψετε κάτω από το βίντεο αυτό ότι θέλετε να με συναντήσετε και να μου πείτε αυτά που θέλετε να πείτε και που τα οποιαδήποτε καναλάκια τα έγκριτα και πολύ καλά τις καλής βρε παιδί μου ενημέρωσης, ξέρετε αυτής που εκεί δεν θα τα έβγαζα να τα δείξουν, αλλά εγώ είμαι διατηθειμένος να σας ακούσω, να σας αφουγκραστώ και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους για το τι έχει συμβεί στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία λοιπόν, δεν το πιστεύετε, αλλά ασχολήθηκα πολύ μαζί με αυτόν και θα πείτε όλοι πώς γίνεται βρε παιδί μου να έχουν βγει πάλι αυτοί που ουσιαστικά μας άφησαν να πνιγούμε και να γίνουμε πλωτοί και τα σπίτια μας να γίνουν σαν τα σπίτια αυτά που χτίζονται στην Αφρική. Με λάσπη, έτσι ακριβώς, και μπράβο γι' αυτό. Όσοι δεν το καταλάβατε, είναι ο Κότσος ο αγοραστός, περιπεριάργης ξανά, έλα, Κότσο, ό,τι και αν είπα εγώ, yeah, yeah. Κιτς, 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 ωραία Κότσο, αν θα έρθω εκεί, πρόσεξε, μην με κόψεις τα πτάρια στη Θεσσαλία, στείλει κανένα γλυκό εκεί, στείλει κανένα φουσκωτό έτσι, να μου κάνει κανένα κέρασμα βρε παιδί μου. Δεν πίνω κάποιο ποτό, αλλά μια πορτοκαλαδίτσα φυσικό χυμό τον πίνω. Αλλά και σε αυτόν πρέπει να προσέχουμε, γιατί μου έλεγε κάποιος δικός μου συγγενής ότι υπάρχουν μέσα στους θυμένους φυσικούς χυμούς προνύμφες, κάτι λευκά πραγματάκια. Δηλαδή, τ' άκουσα αυτό και πλέον δεν πίνω φυσικό χυμό στημένο από που να είναι, αν δεν το στύψω το πορτοκάλι εγώ. Και θέλω να πω, ειδικά στον Κότσο τον αγοραστό, ότι πραγματικά σου αξίζει αυτή η θέση, διότι είχες κάνει πολλά αντιπλημμυρικά και κυρίως είχες κάνει γέφυρες που άντεξαν στην πρώτη βρε παιδί μου δοκιμασία. Οι γέφυρες άντεξαν, του γιοφύτη Σαρακίνας γκρεμίστηκε, οι γέφυρες διάβασε έπαθηκα συνθίζηση, τα ποτάμια που τα αλλάξατε τη φυσική ροή πέρασαν από εκεί που δεν έπρεπε να περάσουν, κατέληξαν όλα στη Θεσσαλία. Ναι, γιατί θέλατε να έχει το καλοκαίρι νερά ο Θεσσαλικός κάμπος, αλλά το χειμώνα όμως άλλαξαν τα πράγματα αυτά. Ήρθε πολύ νερό, σε τέτοιο βαθμό δηλαδή, που δεν μπορούσε να καταλάβει ο κόσμος από πού τους ήρθε το νερό. Δεν είχε ξανασυμβεί. Μάλιστα και παλιότερα, 100 χρονών κάπου εκεί στη Φαρκαδόνα, έλεγαν τέτοιο πράγμα, δεν το έχουμε μα τα ξαναδεί. Αφού έχουν πειράξει τα πάντα τρόαιρα της Θεσσαλίας και όλα τα ποτάμια καταλήγουν δίπλα από το σπίτι σου. Δεν θα γίνει πλωτό. Και αν τσονάκια μου αναρωτιέστε τι κοινό διαβάζω και λίγο δόμη που έχει και άλλο αποτέλεσμα, μου έδωσαν τα σημαντικά, τι κοινό έχουν όλοι αυτοί, πιστεύω ότι έχουν το χέρι. Αυτό το χέρι που τους ταΐζει. Όταν λοιπόν φυλάς το χέρι που σε ταΐζει και σκύβεις και κάνεις υπόκληση και αν χρειαστεί γονατίζεις, τότε ό,τι και αν εσύ ψηφίζεις, που πρέπει να πάμε να ψηφίζουμε εμείς, το δικαίωμα της ψήφου δεν πρέπει να χαθεί ποτέ. Μην θεωρηθεί κάνοντας το βίντεο αυτό ότι εννοώ αποχή.
η εποχή τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή να δημιουργήσουν την Ελλάδα μας το ξέφραγο αμπέλι που ονειρεύονται. Και ήδη έρχονται, βρε παιδί μου, πολλά κοπάδια από διάφορα ζωντανά που δεν μοιάζουν με τα ελληνικά και διαμορφώνουν μια κατάσταση περίεργη. Γι' αυτό πάμε και ψηφίζουμε. Και εδώ λέει ότι μπράβο σας κύριε Αντώνη Σκούκεν για την αποκλειστικότητα αυτή, άντε και του χρόνου να θυμόσαστε ότι η Σύγκαμα Logic βγάζει πάντα αποτελέσματα αξιοκρατικά και να σκεφτείτε ότι αυτούς που ψηφίζουμε, αυτοί μας αξίζουν. Όμως, γεννάτε το ερώτημα, τσονάκια μου. Ποιος πραγματικά είναι αυτός που τους ψηφίζει όταν ουσιαστικά δεν κοιτάζουν τους πολίτες στο τι τραβά, στο τι περνά, αλλά δεν έχω και τσέπη, βρε παιδί μου. Τι χωράνε οι τσέπες τους. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους αυτούς που για ακόμα μια φορά εκλέχθηκαν. Μπράβο και σε όλους εμάς που πήγαμε να ψηφίσουμε. Και πραγματικά, χρησιμοποιώ το πραγματικά, διότι δεν μπορώ να βρω καλύτερη λέξη. Τα αποτελέσματα για πρώτη φορά ήταν αξιοκρατικά και αντικειμενικά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μένω εκπληκτός. Εσείς, φίλοι Ρουφιχτός στη Μούρη, να είμαστε καλά και 18 Οκτώβρη θα έρθω στο Τρίκαλα. Γράψτε μου email όποιοι θέλετε να με συναντήσετε από όποιο μέρος της Θεσσαλίας και αν βρίσκεστε. Ειδικά στα Τρίκαλα περιμένω υποδοχή, όχι με χειροκροτήματα, αλλά με καλή ψυχή και διάθεση να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε ό,τι προδιαγεγραμμένο κάποιοι άλλοι έχουν φροντίσει να δημιουργήσουν. Ονοώ νοήτο. Φιλή Ρουφιχτό στη Μούρη. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Απληστία προσκυνούν και τους Έλληνες καταπαραίτητα.